Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ζαχαριάδης και παρακολουθείτε την εκπομπή Oops από το Enjoy TV, το πρώτο διαδικτυακό κανάλι. Μια εκπομπή που κοροϊδεύει την πολιτική ζωή της χώρας, αλλά χωρίς τύψεις, γιατί δεν ξεχνάει ποτέ ότι η πολιτική ζωή άρχισε πρώτη. Μετά λοιπόν το δράμα Σφριγιλός Φορέβα, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο ταλαιπωρίας πέρασε ο Πρωθυπουργός. Ξεκινήσαμε κατάρα. Δεν πειράζει. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο ταλαιπωρίας πέρασε ο... Ο ξέρετε ποιος. Ναι. Μακάρι να ήταν μόνο η σημαία. Πήγε ο άνθρωπος όλο χαρά να συναντήσει τον περίφημο Ομπάμα, να του μιλήσει, να κάνει φιγούρα, να δείξει ότι εγώ μιλάω με τον πλανητάρχη. Και ο πλανητάρχης τον άρχισε κατευθείαν, μα κατευθείαν, στο δούλεμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετική την ηγεσία του Κώστα Καρμαλή. Η φράση που χρησιμοποίησε, λένε οι ελληνικές πηγές, είναι ότι μίλησε για outstanding leadership. Outstanding. Outstanding, μέσα στα μούτρα του. Που το ίδιος δεν τολμάει να το πει στον εαυτό του. Έτσι και ο Καραμαλής. Κούγει με το Καραμαλής, ε. Έτσι και ο Καραμαλής. Ξεκίνησε κατάρα. Που έτσι και κοιταχτεί στον καθρέφτη και πει στον εαυτό του έτσι ένα πρωί, μέσα στο τσακίρ κέφι. Είσαι outstanding, αγόρι μου. Ξαφνικά θα ακούσει τους τοίχους να τρέμουν. Θα εμφανιστούν ρογμές από τους μεγατόνους της παπαρολογίας και θα αρχίσουν να πέφτουν οι σοβάδες. Outstanding. Θα ανοίξει η θάλασσα για να φύγει ο κόσμος, όπως έγινε με τον Μωυσή, γιατί θα νομίζουν ότι έχει τρελαθεί και χάνεται η χώρα. Και βέβαια μετά, μόλις ανοίξει η θάλασσα, θα έρθουν οι δελφίνοι, γιατί θα βρουν ανοιχτό τη δίωδο. Ας κάνουμε μόνο μία τελευταία δοκιμή, μία τελευταία ελπίδα, μήπως το outstanding σημαίνει και κάτι άλλο στη γλώσσα του Ομπάμα. Σημαίνει επίσης εκκρεμής, outstanding debt, που σημαίνει εκκρεμούσα οφειλή, σωστό, και outstanding problem, που σημαίνει ανεπίλητο πρόβλημα. Αυτό εννοούσαν όταν έλεγαν outstanding. Έλα μωρέ, δεν τον δούλευε, ίσα ίσα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, επιχειρώντας μία φιλοφρόνηση, χαρακτήρισε φίλο του τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή που ο Πρωθυπουργός την αντιμετώπισε με πλήρη σοβαρότητα. Και όταν λέμε πλήρη σοβαρότητα, εννοούμε δεν κατέρευσε. Καταρχήν, ευνηδιάστηκε από τη χειραψία. Ο άλλος, από τις δημόσιες σχέσεις μαθημένος, έρχεται όλο θεατρινισμό, απλώνει το χέρι να του το σφίξει, λες και έχει συναντήσει κάποιο παλιό του συμπολεμιστή από το Βιετνάμ. Ο δικός μας μένει λίγο διστακτικός, δεν ξέρει αν ο άλλος θα τραβήξει το χέρι την τελευταία στιγμή και τελικά το δίνει. Στη συνέχεια, ο Ομπάμα άνετος, σταυροπόδι, αρχίζει να μιλάει επί 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Αστραπής μένει κυριολεκτικά ακίνητος. Να, ας πάμε το βίντεο γρήγορα για να δείτε ότι έχει παγώσει σαν ελαφάκι μπροστά στα φώτα. Τι στάση είναι αυτή, τι θέλει να πει. Μήπως ότι κατά βάθος δεν γουστάρει τους μαύρους και σφίγγεται για να μη φανεί. Σφίγγεται γιατί θέλει να κλάσει και φοβάται μη μαραθούν τα λουλούδια δίπλα. Κάνει διαλογισμό.
ή μήπως ποζάρει για να διευκολύνει το γλύπτη που του είπαν ότι εκείνη τη στιγμή ακριβώς ετοιμάζει το ομοίωμά του για το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων δίπλα στο Βενιζέλο, τον Θείο και τον Ανδρέα. Όμως εντάξει, ό,τι και αν είχε ο δικός μας, τελικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. So, how you see Chelsea this year? Και μετά, όπως όλοι οι καλοί φίλοι... Κυρίως! Κυρίως! Τον αφήνει στην τύχη του και τρέχει πίσω στο πάρτι γιατί σκυλοβαρέθηκε. And what about Liverpool? Και λογικά ο άνθρωπος, Costas has no fun. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Όμως το μαρτύριο δεν σταμάτησε εκεί. Επί 40 λεπτά ο Μπαράκ Ομπάμα συζήτησε με τον Κώστα Καραμανλή επόλης της ύλης. Μονή! Με το ελαφάκι! Στη συνάντηση συμμετείχαν και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Μεϊμαράκης. Ουφ, ευτυχώς. Έθεσαν το ζήτημα των τουρκικών παραβιάσεων του Εθνικού Εναερίου Χώρου, κυρίως με το αιτιολογικό ότι προκαλούν ένταση στο Αιγαίο. Be my friend. Godfather. Good. Ναι! Μπάφομαι μαύρος για να σπάσω τον πάγο. Ο Μπαράκ Ομπάμα φρόντισε να σπάσει τον πάγο, λέγοντας τον Κώστα Καραμανλή, είμαι φαν της Ντόρας Μπακογιάννη, της Υπουργού Εξωτερικών σου. Κάτι καλό είπαμε. Όχι να ξεκινήσει και αυτό στη διαδοχολογία. Πάντως, έτσι εξηγείται η πόζα του ελαφακίου. Ο Πρωθυπουργός ήταν έτσι ακίνητος γιατί απλώς είχε πάθει εμβολή. Και ο άλλος, ο PRG's, προσπαθούσε να τον κάνει να γελάσει. Και εκεί που άρχισαν τα γέλια, απευθύνθηκε στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη και του είπε «Και σένα σε ξέρω, σε έχω ξαναδεί και χτες». Και μετά τι έγινε? Είχε διαβάσει τους φακέλους, τους είχε δίπλα του και κρατούσε σημειώσεις σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Ναι! Άρα, ξαναβάφομαι. Άρα νοιάζεται για μας. Give this to Clemenza. I'm unreliable people, people that aren't gonna be carried away. I mean, we're not murderers, in spite of what this undertaker says. Can welcome Macedonia to the alliance. Ο κύριος Ομπάμα θα αναφέρει ότι η συνεργασία που εγκαινιάζει, η νέα αμερικανοτουρκική στρατηγική συνεργασία, θα αντιμετωπίσει προκλήσεις στην περιοχή και αναδεικνύει την Τουρκία λίγο πολύ σε χωροφύλακα στην περιοχή. Let's be frank. You never wanted my friendship. And you were afraid to be in my debt. I didn't want to get into trouble. Κώστας, πού πήγε τώρα? Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σύμπτωση που μετά από αυτό ο Κώστας αποφάσισε να μην ξαναβγεί από το σπίτι. Για την ακρίβεια, να μην ξαναμιλήσει σε άνθρωπο. Έτσι εξηγείται και το mail που έλαβα χτες. Κώστας Καραμαλής is following you on Twitter. Μια καινούργια εποχή αρχίζει για τον Αστραπή. Μετά το Facebook, ανακάλυψε και το Twitter. Θα τα πούμε σε λίγο.